άρθρο 86 και η άρνηση της ερμηνευτικής δήλωσης, της αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου. Θα τα πίστευα όλα αυτά που λέει ο κύριος Λαζαρίδης και θα τα πίστευε και ο ελληνικός λαός, αν δεν είχαν προηγηθεί οι τροπολογίες στους ποινικούς κώδικες που βάζουμε ασπίδα προστασίας για τους τραπεζίτες και για όλους, και για όλους, κύριε Λαζαρίδη, κύριε Λαζαρίδη, ναι, τις απαντήσεις σας πείτε στον ελληνικό λαό. Μα αφήνετε να μιλήσω. Δεν πειράζει. Δεν εκτίθεστε εσείς που από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα παρά μόνο να σώσετε κάποιους φίλους και κολλητούς. Κύριε Λαζαρίδη, μιλάω. Σας άφησα τόση ώρα, κύριε Λαζαρίδη. Όχι, κύριε Λαζαρίδη, κάτι ξεχάσατε στη δημοκρατία. Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της όπως νομίζει. Που θα μας πείτε, σοβαρευτείτε για να κάνετε εσείς τη δουλειά σας. Διαμάθετε λίγο από δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε. 3%. Λοιπόν, είναι το όνειρο θερινής νυχτός που έχετε. Όπως είναι δικό σας, θα έχουμε προώρες εκλογές. Εμείς δεν έχουμε 10, πει. Θα... Εμείς. Συζητήσατε προχθές στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ο αρχηγός του κόμματός σας με το που ανέλαβε πρόεδρος. 10 χρόνια είπε ο κύριος Τσίπρας. Να σας πω, μπορείτε, σας παρακαλώ. Να σας πω, αυτό το δεξιό στυλ να μην αφήνουν κανέναν άνθρωπο να μιλήσει γιατί είναι σοβαρή. Αλλά τώρα μην πρόκειται, κυρία Αναγνωστοπούλου. Και δεξιό στυλ. Αριστερός είσαστε. Αχαίρομαι, αν είσαστε αριστερός. Τα θέλετε, αφήστε να μιλάτε τώρα. Εμένα αν με πει αριστερή, εμένα... Φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη. Πείτε τα αυτά στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς περάσαμε πράγματα και έλεγε ο κύριος Βούτσης ότι οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής προσμετρούνται για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Πρέπει να ντρέπεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ντρέπεστε. Στον κύριο Βορύδη, αφήστε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, στον κύριο Μπογδάνο. Αλήθεια. Ναι, αφού είναι μια χαρά, μπράβο. Είναι ακροδεξί ο κύριος Βορύδης. Λοιπόν, να συνεχίσω να πω και δεν είναι ο κύριος Καμένο. Ήταν άλλο κόμμα, κύριε Λαζαρίδη μου. Άλλο κόμμα ήταν. Άλλο κόμμα ήταν. Άλλο κόμμα ήταν. Είπε ο κύριος Βούτσης ότι προσμετρώνται οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής. Κύριε Λαζαρίδη, ρίξατε την κυβέρνηση Σαμαρά μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Να σας πω, αυτό είναι. Περάσατε το κράτος. Περάσατε το κράτος. Περάσατε το κράτος. Σας έχουν βάλει το μοτεράκι σε όλους να πετάτε τις συνηθισμένες αυτές για να μπορείτε να πάτε. Και να με ενοχλήσει, εμένα να με ενοχλήσει. Και σας απέριψε ο ελληνικός λαός πριν πέντε μήνες. 40% του ελληνικού λαού σας έστειλε την αντιπολίτευση, κυρία Αναγνωστοπούλου. Να ολοκληρώσει γιατί πρέπει να πάμε στην κυβέρνηση. Και θα το λέω συνέχεια. Ναι, είναι δεξιόστιλ. Να μην αφήνει. Τώρα αυτό είναι το πρόβλημα τόση ώρα. Είχατε τόσα πράγματα να απαντήσετε κι εσείς και αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην αφήνει στο συνομιλητή σου να μιλήσει. Είναι δεξιόστιλ και είναι τραγουδιστικό. Λοιπόν, συγγνώμη, όχι, θέλω να απαντήσω. Λοιπόν, ναι, γρήγορα, προεκλογικές, πολύ γρήγορα, προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πω για τις κυβιστήσεις που έκανε, συμφωνία των Πρεσπών, προσφυγικό που έχουν βυθιστεί τα νησιά. Δεν θα πω γι' αυτό. Θα πω ένα πράγμα. Πού είναι οι φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, τη μικρομεσαία τάξη. Πού είναι όλα αυτά που υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι οι προεκλογικές της δεσμεύσεις. Πού είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταρχάς τώρα οι χαμηλοί και οι μικρομεσαίοι θα βρεθούν επιβαρημένοι. Εντάξει. Με τη δημιουργία κλάσεων. Πού είναι. Πού τα βλέπετε αυτά, κύριε Αναγνωστοπούλου. Πού τα βλέπουμε. Ζεις στον ύπνο μας. Έχει τελειώσει, εσείς μειώσει τη φορολογία. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Αυτή την έχει κοινωνία. Τελειώσει. Τον έφυγε να τον μειώσαμε κατά 22%. Να σας πω. Τον μειώσαμε εμείς και για το 2020 θα ήταν 30%. Δεν τον έχετε μειώσει. Άλλο ένα 8%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν γίνει τίποτα. Και μπορεί ο κύριος. Μία τελευταία κουβέντα. Μία όμως και κλείσαμε γιατί έχουμε το κράτος των αρίστων. Ξεκινώντας από την ΕΕΠ
που αλλάξαμε τον νόμο, που αλλάξαμε τον νόμο, θα είπε ο κύριος Λαζαρίδης για το κράτος των αρίστων. Είχαμε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Σας γείτονα στο ΙΕΠ, σοβαροί είμαστε, τους διοικητές των νοσοκομείων. Βρείτε μου 5 από τους διοικητές των νοσοκομείων που να είναι άριστοι. Όχι μόνο ιδεολειπτική είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο ιδεολειπτική. Όχι μόνο δεν κρατάει τίποτα. Την αριστεία την δεν έχει τελειώνει κάνει αυτό ποτέ. Πρέπει να τελειώσει. Κομματικό πελατειακό κράτος των κουμπάρων. Μας έρχεται πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.